λυπάμαι πραγματικά, γιατί ο Πρωθυπουργός παίζει με την αξιοπρέπεια των ανθρώπων. Το να βγαίνεις να ανακοινώνεις μια αύξηση της τάξης του 2%, δηλαδή 13 ευρώ μεικτά, καθαρά 4,5 ευρώ, πραγματικά παίζουν με την αξιοπρέπεια και να χρειάζεται η εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Αλλά θα ξεκινήσω με την ίδια την εξαγγελία. Κυρία Δουλγεράκη, από πού και ως πού, από πού και ως πού ένας Πρωθυπουργός, ένα Υπουργικό Συμβούλιο να καθορίζει τον ελάχιστο μισθό και να μην το καθορίζουν οι ίδιοι οι κοινωνικοί φορείς? Είμαστε η μοναδική χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου δεν γίνονται διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζόμενων και εργοδοτών, αλλά καθορίζεται ο ελάχιστος από την κυβέρνηση. Αυτό θεωρούμε ότι είναι αντιδημοκρατικό, είναι αντισυνταγματικό, το έχουμε τονίσει, αλλά και σε μια περίοδο που έρχεται η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει ότι ο κατώτατος μισθός σε όλη την Ευρωζώνη θα πρέπει να είναι στα 809 ευρώ, παρακαλώ. Και εμείς τι λέμε? Λέμε επαναφορά στα 751 και από του χρόνου στα 809. Και ήρθε ο κύριος Πρωθυπουργός να ανακοινώσει αυτή την τεράστια έτσι αύξηση των 4,5-5 ευρώ καθαρά. Πραγματικά παίζουν με την αξιοπρέπεια αυτών των ανθρώπων, κυρία Δουλγεράκη. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Η εικόνα σήμερα, κυρία Δουλγεράκη, στα νοικοκυριά, στην αγορά εργασίας. Η αγορά εργασίας, κυρία Δουλγεράκη, είναι, γιατί ο πυρήνας, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο τουρισμός. Ευελπιστούμε ότι δεν θα έχουμε χειρότερα προβλήματα αυτοί οι μήνες που απομένουν για το τουρισμό, γιατί πραγματικά η απασχόληση περιμένει πολλά και η χώρος της εργασίας από τον τουρισμό, και να δώσει λύσεις πραγματικά στα ψηλά ποσοστά ανεργίας που φέραν την Κρήτη πρώτη περιφέρεια στην αύξηση της ανεργίας σε ολοκλήρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως δείχνει μια μείωση η ενέργεια, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑ, του ΟΑΕΔ. Αυτά προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία που δίνει η αρμόδια Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, κύριε Βοριά. Σίγουρα το γεγονός ότι έχει ανοίξει και είμαστε στο φουλ της τουριστικής περίοδου, αυτό δίνει ένα φρενάρισμα, θα έλεγα, στην αύξηση της ανεργίας, δίνει θέσεις εργασίας, δίνει πραγματικά σε αυτή τη δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους μεγάλες λύσεις που να μπορούν να ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια στις υποχρεώσεις στα νοικοκυριά τους.